Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο. Σήμερα θα κάνουμε παρέα το unboxing του Xiaomi Mi A6, όπως βλέπετε εδώ, της έκδοσης με τα 4GB RAM και 64GB αποθηκευτικό χώρο. Είναι το καινούριο κινητό της κοπέλας μου που θέλαμε να αλλάξουμε το Mi A5 και για τον λόγο ότι θέλαμε έτσι μικρή οθόνη να έχει, επειδή δεν την βόλευε τα 5,5 κινητά, ήταν μονόδρομος το Mi A6. Το παράγγειλα από Banggood με Priority Direct Mail. Μου ήρθε στην Θεσσαλονίκη, γιατί τη Θεσσαλονίκη δική μου το στείλαν εδώ στην Κύπρο. Ένα παράξενο που θα σας το περιγράψω και στη συνέχεια του unboxing είναι το κινητό μου ήρθε έτσι. Δηλαδή δεν είχε κάποια ταινία εδώ αυτοκόλλητη. Εννοείται ότι επειδή δεν ήταν η global version του κινητού να έχει τη ζελατίνα, το ανοίξαν αυτοί στο μαγάζι. Απλά δεν είχε καθόλου εδώ πέρα δεξιά-αριστερά τίποτα ταινία, έτσι όπως το βλέπετε μπροστά σας. Ήταν μέσα στο πακέτο όπως μου είπαν οι δικοί μου. Και το άλλο το παράξενο ήταν ότι η συσκευασία, το nylon που βάζει το Banggood, η συσκευασία και από μέσα που βάζει το εκείνο τον αεροθάλαμο και μέσα είναι το κινητό, ήταν παραβιασμένα. Τώρα τι σημαίνει αυτό, τι ήταν? Τους είπα όταν το πήραν το πακέτο, τους λέω άνοιξε το να δεις τουλάχιστον ότι είναι μέσα το κινητό. Το ανοίξαν, είδαν μέσα ότι είναι το κινητό, όλα καλά. Όπως σας είπα, είναι η έκδοση με τα 4GB RAM και 64GB αποθηκευτικό χώρο. Αυτό το μοντέλο βγαίνει γύρω στα 2,93 εκατοστάρικα. Είναι 4GB RAM, 64GB αποθηκευτικό χώρο. Και εδώ πέρα κάτω λέει ότι είναι 2/18 η παραγωγή, οπότε είναι φρέσκο το κινητό μας. Πάμε να κάνουμε το unboxing. Τέλεια. Σε μαύρο χρώμα. Το άσπρο θέλαμε σε άσπρο, αλλά το άσπρο σε όλα τα καταστήματα δεν υπάρχει. Το αφήνω στην άκρη το κινητό μας. Όμορφο, ωραίο. Να δούμε τι άλλο μέσα έχει η συσκευασία μας. Εδώ έχει το πινάκι για την αφαίρεση του SIM tray. Όμορφο, ωραίο. Πολλές φορές το χάνω, οπότε όταν θέλετε να αλλάξετε SIM, το βάλετε σε ένα σημείο να υπάρχει, να το αφήσετε μέσα στην συσκευασία. Και εδώ έχει το και καλά user manual που όλα είναι στα κινέζικα. Η έκδοση αυτή, όπως έγραφε σας είπα και μέσα το Banggood, δεν είναι η global version του κινητού. Και εδώ το ωραίο που κάνουν εδώ και 6 μήνες στη Xiaomi είναι ότι σου δίνουν μαζί και μια θηκούλα η οποία από την πρώτη αίσθηση έτσι που την πιάνω μου θυμίζει πάρα πολύ τις θήκες της Nilkin σε ποιότητα και σε πάχος. Είναι σε χρωματάκι έτσι γκρι, σμόκι, οπότε μια χαρά δεν είναι το κινητό. Σίγουρα η κοπέλα μου δεν θα τη χρησιμοποιήσει, οπότε άκλα αυτή θα πάει. Αλλά όπως τη βλέπετε είναι μια χαρά η θηκούλα. Είναι καλό αυτό που κάνουν οι εταιρείες και οι Xiaomi πλέον που σε βάζουν μια θήκη μαζί με το κινητό, γιατί την πρώτη εβδομάδα, άμα δεν έχεις παραγγείλει κάτι, έχεις παραγγείλει μια θήκη και την περιμένεις, είναι ωραίο να έχεις μια προστασία για το κινητό σου. Πάμε εδώ στο φορτιστή, ο οποίος είναι κινέζικος και λογικά δεν θα το χρησιμοποιήσουμε καθόλου. Εδώ όπως βλέπετε ο φορτιστής μας έχει, λέει 2A, λέει 12V, 5V 3A. Είναι Quick Charge 3 φορτίζει το κινητό μας, οπότε εγώ το κακό με αυτούς τους φορτιστές είναι ότι δεν εμπιστεύομαι τόσο πολύ τα βίσματα, τους adapters που βάζεις μπροστά και να το βάλεις πάνω στην μπρίζα. Γενικά θεωρώ ότι πρέπει να δώσεις κάποια λεφτά παραπάνω, να πάρεις ένα καλό βίσμα, άμα θες να χρησιμοποιήσεις το μανίσιο τον φορτιστή, ή να πάει να πάρεις έναν φορτιστή που σηκώνει το κινητό. Π.χ. να πάει να πάρεις έναν καλό Beelzebub Quick Charge 3 φορτιστή για να φορτίσεις το κινητό σου, ή να πάει να πάρεις έναν καλό adapter μπροστά. Δηλαδή με αυτούς εδώ που σου βάζουμε σε συσκευασία που στη δικιά μας περίπτωση δεν μου βάλαν τίποτα, θεωρώ ότι μπορεί να έχεις και κάποια στιγμή πρόβλημα. Το βάζουμε και αυτό στην άκρη. Και εδώ έχουμε, για να τα ξεπακετάρουμε, εδώ στο χάρτινο που μας τα έχουν, έχουμε εδώ το καλωδιάκι το οποίο από Type-C βγάζει τη θύρα για τα ακουστικά. Το κινητό μας δεν έχει θύρα ακουστικών. Και πάμε εδώ να βγάλουμε και το καλωδιάκι το Type-C. Το unboxing και το πακετάρισμα εδώ με το Xiaomi το Mi A6 δεν είναι κάτι το σπουδαίο για ναυαρχίδιο του 2017. Με το Mi Mix το 2S που έχω δει τα unboxing, έτσι, η αίσθησή μου είναι ότι κάναν έτσι καλύτερη δουλειά με το unboxing. Εδώ όπως βλέπετε ένα μέτρο το καλωδιάκι, το οποίο είναι σε Type-C. Και πάμε και στο κινητό μας, αυτό που θέλουμε να δούμε όλοι μας. Και εδώ έχουμε το κινητό μας, το Xiaomi το Mi A6. Σε αυτό το ωραίο το μαύρο το χρώμα, πάμε να βγάλουμε τις ζελατίνες. Είναι κάτι που είναι η καλύτερη αίσθηση όταν παίρνεις καινούριο κινητό, να βγάζεις τη ζελατίνα. Αυτός ο ωραίος ήχος, μια χαρά. Να βγάλουμε και τα πίσω. Εντάξει, γενικά το κινητό εννοείται ότι είναι καινούριο, απλά με ξενέρωσε που ήταν έτσι ανοιγμένο και δεν ξέρω τώρα κάποιος τα ελτά. Το άνοιξε
Τι έγινε δεν μπορώ να καταλάβω. Το θέμα είναι ότι είχε μέσα το κινητό μας και είναι όλα μια χαρά. Εδώ είμαστε, σε αυτό το ωραίο, το μαύρο. Γενικά την πρώτη αίσθηση που το πιάνω στο χέρι μου, στο μέγεθος εννοείται ότι θυμίζει, είναι πάνω κάτω το ίδιο με το Mi A5, αλλά είναι πιο βαρύ και το πιάνεις έτσι πιο έτσι στιβαρό στο χέρι σου. Πάμε να πούμε λίγο τις διαστάσεις του. Το κινητό μας είναι 145 χιλιοστά επί 70 και το πάχος του είναι 7,5 χιλιοστά. Είναι στο μέσο όρο της κατηγορίας, δηλαδή είναι στα πιο λεπτά κινητά που είναι στα 7 χιλιοστά, ούτε σε αυτά που είναι 8-8,5. Το βάρος του, όπως σας είπα, έτσι το νιώθεις πιο έτσι στιβαρό και βαρύ στο χέρι σου, είναι στα 168 γραμμάρια, το οποίο το κάνει ακόμα και πιο βαρύ και από το OnePlus 5 που έχω εγώ, που είναι στις 5,5 ίντσες. Μπρος πίσω, το κινητό μας καλύπτεται από γυαλί Gorilla Glass 4, το οποίο δίνει αυτή την προστασία για τις γρατζουνιές. Γενικά, θεωρώ ότι πρέπει να βάλεις κάτι στην οθόνη σου. Τις απλές τις γρατζουνιές, όλα αυτά τα Gorilla Glass τις κρατάνε. Δηλαδή, άμα το έχεις το κινητό σου στην τσέπη σου με κλειδιά, με τέτοια, με κέρματα, δεν θα έχεις κάποιο πρόβλημα. Αλλά το θέμα είναι όταν θα σου πέσει και άμα αρχίσει να πέσει σε κάποια γωνία, άμα δεν έχεις ένα tempered glass, θα την κλάψεις στην οθονίτσα σου, οπότε θα έχεις πρόβλημα. Όπως σας είπα, μπρος πίσω έχουμε γυαλί και το frame γύρω-γύρω είναι μεταλλικό. Οπότε είναι γυάλινη και μεταλλική η κατασκευή του κινητού μας. Μάλλον δεν σας το είπα, είναι dual SIM, δεν παίρνει micro SD όπως όλες οι ναυαρχίδες της Xiaomi, δεν παίρνει micro SD. Είναι splash resistance, το οποίο σημαίνει ότι όταν πέσει, δηλαδή πίνεις τον καφέ σου και πέσουν δύο σταγόνες επάνω ή κατά λάθος εκεί που πλένεις τα χέρια στο πιάσεις με λίγο νερό, σημαίνει ότι δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Splash resistance, όχι κάτι AIP, απλή επαφή με λίγες σταγόνες νερού, αυτό σημαίνει. Πάμε να πούμε λίγο και για την οθόνη, η οποία είναι στις 5,15 ίντσες. Είναι LCD IPS τεχνολογία, Full HD, δηλαδή 1920x1080 pixel. Το PPI είναι στα 428. Εδώ κάτω, όπως βλέπετε, έχουμε και το σαρωτή του δαχτυλικού αποτυπώματος που είναι στην μπροστά πλευρά. Στην κάτω πλευρά, όπως βλέπετε, έχει το Type-C για μεταφορά δεδομένων, για φόρτιση και για τα ακουστικά μας πλέον. Από τη μια πλευρά έχει το μικροφωνάκι μας. Για την άλλη πλευρά έχει το ηχείο μας, το οποίο δεν είναι μονοφωνικό το ηχείο μας, έχει διπλό ηχείο που είναι και στην πάνω πλευρά και στο ακουστικό μας έχει ηχείο, οπότε κάνει έτσι ένα στερεοφωνικό εφέ στον ήχο, το οποίο είναι, το κάνει πιο πλούσιο από ότι σε άλλα κινητά. Σε αυτήν εδώ την πλευρά έχει το power button για on-off, έχει το volume rocker, στην πάνω πλευρά έχει ένα ακουστικάκι, ένα μικροφωνάκι για το noise cancellation και το air blaster, και σε αυτή την πλευρά έχει dual sim, το sim tray που μπορεί να φιλοξενήσει δύο nano sim. Να πω το κινητό ότι έχει και NFC. Είπαμε για την οθόνη, να πούμε και τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του κινητού μας. Όπως όλες οι ναυαρχίδες του 2017, φιλοξενεί το Snapdragon 835 που είναι οχταπύρινος. Η GPU για τα γραφικά μας είναι η 540. Η δικιά μας έκδοση, όπως σας είπα, είναι η Lite εκδοχή. Έχει 4 GB RAM LPDDR4 στα 1866 MHz και ο χώρος αποθήκευσής μας είναι 64 GB UFS. Πάμε τώρα στο θέμα της κάμερας, και ένας λόγος που επιλέξαμε αυτό το κινητό είναι ότι οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έχω δει είναι πάρα πολύ καλά, είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Το κινητό μας, όπως σας είπα, έχει διπλό σύστημα φακών. Ο ένας είναι, και οι δύο μάλλον, είναι στα 12 MP. Ο ένας είναι ο Sony IMX 386 Exmor RS, που είναι ο βασικός μας φακός, στα 12 MP με διάφραγμα f1.8. Έχει οπτικό σταθεροποιητή εικόνας 4 αξών, αυτό το stabilizer που βλέπετε, που θα μας κάνει και στα βίντεο και στις φωτογραφίες, θα κάνει σταθερή στις λήψεις μας. Και ο δεύτερος φακός είναι τηλεφώτο φακός για να κάνει αυτό το οπτικό zoom, και αυτός είναι στα 12 MP και έχει διάφραγμα 2.6. Έχουμε το dual tone LED flash, μπορεί να τραβήξει το κινητό μας βίντεο 4K στα 30fps, 1080p στα 30fps, και η selfie κάμερά μας που είναι εδώ στην μπροστά πλευρά είναι στα 8 MP με τα αποτελέσματά της, παρότι 8 MP, να είναι πάρα πολύ καλά. Στο θέμα της μπαταρίας μας, η μπαταρία μας για το μέγεθος του κινητού είναι μια χαρά, είναι στα 3350 mAh, έχει Quick Charge 3 και υπόσχεται ότι θα φορτίσει το κινητό μας εκεί κάτω από 2 ώρες, μια μισή ώρα εκεί γύρω, το οποίο είναι μια χαρά. Να σας πω ότι εχθές έκλεψα λίγο το κινητό, επειδή φαγώθηκα έτσι όπως το είδα ανοιγμένο, χωρίς συσκευασία να έχει κάποια ταινία
Το άνοιξα να δω τι έκδοση έχει μέσα λογισμικού και τα αποτελέσματα με εξέπληξαν, δηλαδή με μπέρδεψε πάρα πολύ. Εδώ, όπως βλέπετε κάτω, λέει Unlocked. Όπως σας είπα και στο site από τον Banggood που παράγγειλε το κινητό, δεν έγραφε πουθενά ότι είναι Global Version. Όπως και το κουτί εδώ δεν γράφει κάπου Global Version. Είχα καιρό να πάρω έτσι κινητό το οποίο δεν θα έχει την Global ROM της Xiaomi. Και είχα ξεκινήσει τη διαδικασία να κατεβάσω κάποια ROM και να αρχίσω τη διαδικασία να το ξεκλειδώσω και να την φλασάρω. Όπως βλέπετε εδώ, το κινητό μας έχει κανονικά όλη την γκάμα των εφαρμογών της Google. Δηλαδή, βάλαν τα παιδιά, πρέπει να το άνοιξαν το κινητό εκεί στο Banggood και να βάλαν την Global Version. Εγώ δεν ζήτησα κάτι τέτοιο. Πάμε να δούμε εδώ πέρα και με το κινητό μας. Όπως βλέπετε, είναι το MIUI 6, έκδοση Android είναι 8.0.0. Το Security Patch είναι 1 τρίτου του 18 και η MIUI έκδοση είναι η MIUI Global 9.5 σταθερή. Και ο εσωτερικό χώρο από τα 64 GB, τα 52 πες GB είναι ελεύθερα. Αυτό που με έκανε μεγάλη εντύπωση, όπως βλέπετε, το Security Patch είναι 1 τρίτου του 18. Όταν το άνοιξα εγώ το κινητό και πριν κάνω την ενημέρωση ή μέσω του συστήματος, το Security Patch έγραφε 1 πέμπτου του 18. Έκανα εγώ την ενημέρωση και το Security Patch είναι 1 τρίτου του 18. Τώρα τι περάσαν αυτοί μέσα δεν μπορώ να ξέρω, αλλά το κινητό μας έχει κανονικά την Global ROM. Αυτά λοιπόν φίλοι μου με το unboxing του Xiaomi MIUI 6 είναι μια ναυαρχίδα του 2017. Θεωρώ ότι άμα τα οικονομικά σου είναι μέχρι εκεί 3-3,5 εκατοστάρικα, δεν χρειάζεται να σκάς τόσο πολύ για να πας π.χ. στο καινούριο το Mi Mix το 2S ή να πας στο MIUI 8. Θεωρώ και πάντα θέλεις να πας σε Xiaomi, θεωρώ ότι και ένα κινητό ενός χρόνου με αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, με αυτή την κάμερα, με αυτά όλα που έχει πάνω το κινητό μας, θεωρώ ότι δεν θα σου λείψει κάτι. Ό,τι ερωτήσεις από κάτω έχετε, με χαρά μου ξέρω ότι σας απαντάω και όπως σας είπα, περιμένω τα σχόλιά σας από κάποιον άμα έτυχε έτσι να του ανοίξουν το κινητό από το κατάστημα και του περάσουν την Global ROM. Αυτά λοιπόν και σήμερα από μένα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye bye!